και αυτή μετά, προσφέρθηκε να δώσουν και τα χρήματα για την αναστήλωση αυτής της αναθηματικής στήλης. Ήρθε η ώρα λοιπόν να κάνουμε τα αποκαλυπτήρια, αποδίδοντας την τιμή σε αυτούς που πρέπει, γιατί έτσι πρέπει. Πιστεύω ότι η ιστορία κάθε τόπου γράφεται από ανθρώπους οι οποίοι δίνουν εκείνα τα λίγα που έχουν γιατί πιστεύουν γι' αυτά. Και όχι από αυτούς οι οποίοι κατά περιόδους παρουσιάζονται και παρουσιάζουν τον εαυτό τους σαν σωτήρες κλπ. Συγγνώμη για την κριτική, αλλά έτσι το νιώθω. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν δώσανε τότε στα δύσκολα χρόνια, πριν τον πόλεμο του 1940, την περιουσία τους για να χτιστεί σχολείο για να μάθουν τα παιδιά του χωριού γράμματα. Η στήλη αυτή που θα αποκαλυφθεί τώρα έχει τα ονόματα των τριών δωρητών. Του κυρίου Μαρούδη που βλέπετε την πρωτομή αριστερά και φαντάζομαι έχουν αποδοθεί ανάλογες τιμές εδώ και χρόνια. Του κυρίου Μαθεούλη και του κυρίου Ρεβεζίκα. Χρέος λοιπόν σε εμάς ήταν να ξαναφέρουμε στην επιφάνεια αυτή την επιγραφή αποδίδοντας την τιμή που πρέπει σε αυτούς τους ανθρώπους ευεργέτες του τόπου μας. Ένα μεγάλο χειροκρότημα στα παιδιά που βοήθησαν σε αυτό. Είμαστε οι μαθητές της έκτης τάξης. Θα θέλαμε να σας μιλήσουμε για τα χρόνια που περάσαμε σε αυτό το σχολείο. Καταρχήν, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους δασκάλους που μας βοήθησαν να φτάσουμε εδώ. Στην πρώτη και τη δευτέρα τάξη μας δίδαξε η κυρία Σοφία Λαγωνίκου, στην τρίτη και τετάρτη η κυρία Χριστίνα Γεωργανώδη και στην πέμπτη και έκτη που βρισκόμαστε τώρα ο κύριος Κώστας Λιλής. Σιγά, σιγά! Σε λίγο θα μας πεις πως έγινε και όμορφη. Σχεδόν. Ύστερα από λίγες εβδομάδες έγινε ένας άγγελος γυμνός με κάθε σπιχτών. Τι ξαναείδες ποτέ αυτή τη δασκάλα σου? Διάβηκαν τα χρόνια. Ενητεύτηκε. Γύρισα πάλι στην Κρήτη. Πέρασα από το σπίτι της δασκάλας μου. Στο καθόφλι. Καθόταν στον ήλιο.